Συγγνώμη, θες να δώσει ρε Κώστα πέναλτι εις βάρος του ΠΑΟΚ στην Τούμπα μέσα? Ναι ρε, γιατί να μην δώσει. Αστιεύεσαι τώρα. Εσύ το φιλικό το δικό σου πώς το είδες σήμερα? Αστιεύεσαι. Καλώς ο Άρης. Εσείς δεν τα κάνετε, το κάνετε. Όσα πέναλτι έδωσες εσένα 40 χρόνια μέσα στο Καραϊσκάκης. Ναι ρε, άστο. Να σου πω εγώ. Άντε πια πολλά. Όσα έδωσες εσένα μέσα στο Καραϊσκάκη 40 χρόνια επικόκαλη. Πια πολλά τώρα. Άντε μπράβο. Δηλαδή, τώρα βγαίνει ο Ολυμπιακός ο παλιός, θα μιλήσει για το καινούργιο Ολυμπιακό. Τι κάνετε τώρα για να καταλάβω, δηλαδή? Για να αντιληφθώ κι εγώ τώρα. Πες τα το γάμο. Ναι, πες μας. Ο πρώην Ολυμπιακός μιλάει για τον είναι Ολυμπιακό τώρα. Είσαι η τρίτη ομάδα στην Ελλάδα. Βρε, πέμπτη να είμαι εγώ. Όγδοη να είμαι εγώ. Δεν είμαι καμία ομάδα, με μπερδεύεις. Εγώ το Σεπτέμβριο δεν υποστηρίζω ομάδες και κόμματα. Εντάξει. Αυτό που σου λέω εγώ δεν άργησα καθόλου. Δεν άργησα καθόλου. Εμένα πήγε να χαλάσει η υγεία μου. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Δεν δέχομαι σε καμία των περιπτώσεων να βγαίνει ο Ολυμπιακός και να μου μιλάει για τον νέο Ολυμπιακό. Εντάξει. Το σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάει για αυτό. Άντε μπράβο, οι διαστές του ελληνικού ποδοσφαίρου, οι Ολυμπιακοί, μιλάνε σήμερα για τα πέναλτι που μπορεί να μην πήρε η Τρίπολη στην Τούμπα. Πόσα πέναλτι μπορεί να πάρει η Τρίπολη μέσα στη. Και κάθε Τρίπολη μέσα στον Ολυμπιακό. Όταν διαχρονικά. Το λέει πολλά. Τότε. Και εσάς ξέρετε τι σας πειράζει? Όχι. Που ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ισχυρός, ναι. Που έχει την ΕΠΟ και που σας έχει μπει στο ρουδούνι. Σοπα, και έχετε χάσει τα λογικά σας, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Ο Καραπαπάς, ό,τι να είναι. Ο Θεοδωρίδης, ό,τι να είναι. Είστε σε πανικό. Έτοιμοι για βουτιά είναι. Είστε σε πανικό. Δεν θα γίνει τίποτα. Εντάξει, δεν θα γίνει τίποτα. Ναι. Παραδέχθηκε ότι αμάρτησε για ένα σακί πατάτες. Την είδες συνέντευξη του Πανόπουλου? Αμάρτησα για το παιδί μου. Τι σου λέει ρε τώρα? Τι σου λέει? Δεν είπε αμάρτησα για το παιδί μου. Για τα γλωσσόφυλλα με το κόκκαλι δεν μας είπε ο κύριος Πανόπουλος. Η Οσιαπαρθένα ο Πανόπουλος. Αντρε σταμάτα τώρα. Είστε και εριστικοί από πάνω. Λοιπόν, και προκλητικοί είστε. Είμαστε μάγκες. Σοπάρε που είστε και μάγκες. Το Πασόκ είχατε και το κόκαλι, αλλά τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ σφίξανε οι ροδέλες. Αντε μπράβο! Σφίξανε οι ροδέλες με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ήρθε ο Κούλης, μίλησε. Ναι, αυτό που σου λέω εγώ. Είχα 20 νεκρούς με την Εξάρα. Η χρονιά που σου ρίξε 4 γκολ ο Ριβάλντο, πήγες και έκανες αγωγή με το Βάλερ στην Καλαμαριά. Ξεφτύλα! Και μιλάς εσύ, έτυχε. Και μιλάς εσύ, ξεφτυλισμένο Ολυμπιακέ. Και μιλάς για ελληνικό πρωτάθλημα και ποδόσφαιρο. Εσύ, βιαστή! Είσαι από κάτω! Φύγετε από εδώ ρε! Δικεφαλικότα! Φύγετε από εδώ ρε! Δικεφαλικότα! Δαπνοστεφανωμένη! Δαπνοστεφανωμένη! Πασόκι! Έφυξε η ροδέλα με το ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι! Ορμήξα τα βγάλει το κούλι! Και εσείς και οι κολλητοί σας από εδώ! Οι γλύφτες σας! Για αυτούς τι έχεις να πεις? Τα γλωσσόφυλλα! Κάρα δεν τρέπεστε λίγο ρε! Τι θες να σου πω? Τόσο προφανές! Κοίτα γέλια! Κάτσε ρε φίλε, γελάω, απολαμβάνω την τέτοια. Τι να μην γελάς ρε φίλε! Ρε εσύ, εγώ θα σου πω γελάω. Κάτσε ρε μαλάκα! Αυτοί κάνουν, κάτσε ρε μαλάκα! Αυτοί λέκταμε τα κάμματα εδώ, αυτοί γελάτε ρε! Αυτοί κάνουν τα 4-2, εγώ στεναχωρηθώ. Αυτοί κάνουν τα 4-2, εγώ στεναχωρηθώ. Ποιοι τα κάνουν? Τι να στεναχωρηθεί? Εγώ στεναχωρηθώ. Κρίνε! Εγώ κρίνω, εγώ σου λέω. Γι' αυτό το παιχνίδι δεν έχω να σχολιάσω κάτι αγωνιστικό. Αυτό το λέω όλα. Γιατί? Το θέμα είναι ότι παραπέει το κράτος, παραπέει το ποδόσφαιρο, παραπέουν τα πάντα. Όλα έχουν γίνει μαρμίτα. Ο Ολυμπιακός έχει τρελαθεί γιατί έχει ισχυροποιηθεί ο ΠΑΟΚ και του έχει μπει στο ρουθούνι. Φίλους, ΕΠΟ, ντάμπλ. Δεν μου λες δυο μπέναντι, τα είδες της Τρίπολης? Το που Αυγούστο ήταν, το άλλο δεν ήταν. Για μένα δεν δίνεται το άλλο. Πώς δεν δίνεται? Δεν μπορείς να το κατηγορήσεις που δεν το έδωσε το άλλο. Το Αυγούστο ήταν για μένα. Μόνο αυτό. Υπάρχει κάθε Αυγούστο στον ΠΑΟΚ? Υπάρχει προπονητής. Ρε απίθανη, έχασα 5.600 ευρώ για τον γκολ που έφαγε ο ΠΑΟΚ στο 86. Το είδα ρε φίλε. Έχω παίξει 8 ομάδες, 2-3 γκολ. Με 20 ευρώ. Υπάρχει το έχω το δελτίο και θα το βγάλουμε και φωτογραφημένο. Πιάνω 6 ομάδες, περιμένουμε τον ΠΑΟΚ, είναι 3-0 στο 86, με 10 παίκτες η Τρίπολη. Δεν έχει πατήσει την περιοχή και κάνει μία σέντρα και πάει μπάλα στα δίκτυα. Και θα με πλήρωνε η Λίβερπουλ στο 92. Ασλαμά! Ματζικλάι, δε! Τι έγινε ρε Ασλαμά! Που στέλνεις το μήνυμα. Δεν είναι για τη ράμπα ρε που λέει ο άλλος. Όταν θα τους λες παραβάτης υπήρχαν για λίγο. Δεν υπάρχει ούτε οπτικό πεδίο ούτε τίποτα. Είναι η σκατανθρωπιά που έχει ο καθένας μέσα του. Πόσο βρώμικη ψυχή έχεις. Πόσο σκατάθρωπος είσαι. Σωστός. Χριστιανός Ορθόδοξος. Αυτός πάει στην εκκλησία ρε, και ανάβει και κερί κάθε Κυριακή ρε. Αυτό ακριβώς. Στο παπούλι. Με το Μερσεντές ο παπούλις. Ο Χριστός ήταν με σανδάλια ρε, ξυπώνητος ρε. Δεν είχε τα λεφτά. Κανονικότατα. Δεν είχε Μερσεντές τότε. Μου έχουν κάτι Μερσεντές σήμερα οι παπούλιδες, οι δεσποτάδες από εδώ μέχρι εκεί. Δεν τρέπεστε ρε. Τι να ντραπεί ρε. Να και ένα αυτοκινητάκι ρε ανθρώπου. Το καλεί στο κοινό αίσθημα. Περίμενε. Εμένα μου βγάζει το δίσκο κάτι Κυριακή. Καλά σας κάνω. Σας παρακαλώ τον οβολό σου. Θυμάται ρε να τα δώσετε. Δεν τα δίνω ρε ανάμω το κεράκι μου. Τους οπαγκάρες δεν αφήσω και φεύγω ρε. Γιατί να αφήσεις. Άκουσε και οι χριστιανοί όλοι. Μερσεντές. Πήρε τηλέφωνο η Ρουφιάνα, αλλά την Κυριακή θα πάει στην εκκλησία βάλει το ταγιέρ. Τάκ. Κουτσομπολεύει ο ένας τον άλλον. Κουτσομπολεύει ο ένας τον άλλον. Όσο για σένα που μιλάς για το χάρτινο της ΑΕΚ, η ΑΕΚ αν δεν είχε το Μελισσανίδη δεν θα έπαιρνε εκείνο το πρωτάθλημα. Γιατί ήταν δυνατή εξαγωνιστικά. Το κατάλαβες πως πάει το πράγμα στην Ελλάδα. Ο κύριος και Καρατζαφέρη πότε πήγες. Τον Γιώργο τον είδα πρώτη φορά το 2-2. Ποιο 2-2 το ΠΕΒΕ. Το 2002 τη χρονιά. Το 2000 δεν ψήφισες. Όχι δεν πήγες. Γιατί. Έτσι. Γιατί. Ποιο να ψηφίσω. Πασόκ. Αστείευες. Γιατί. Δεν γούσταρε το σημίτι σου λέει. Γιατί. Τι να ψηφίσεις. Ένα κοροϊδεύεις. Αντισημιτικός είπε. Ήταν χειρότερος από τη Νέα Δημοκρατία ο Σιμίτης αν δεν το Ολυμπιακός γιατί συνέχισε να είσαι αφού ο Μαρινάκης για που έφυγε ο Κόκαλης. Ολυμπιακός θα είμαι πάντα. Γιατί συνέχισε να είσαι Ολυμπιακός αφού άλλαξε αρχηγό. Πάντα. Άλλο λέω αυτό. Δουλειά έχει το κόμμα με την ομάδα. Άλλο κόμμα, άλλο μαριά. Άνθρωπε του Χριστού και της Παναγίας. Βούδα πιστεύεις, Χριστό πιστεύεις, Αλλάχ πιστεύεις, τι πιστεύεις. Σε ρωτώ το εξής. Είναι Πασόκ και Ανδρέας. Τα ρίμαξα όλα. Λέω, είναι Πασόκ και Ανδρέας. Γίνεται Πασόκ και Σιμίτης. Είναι Κόκαλης και Ολυμπιακός, γίνεται Μαρινάκης και Ολυμπιακός. Τι άλλαξε. Η ομάδα μου είναι άλλο. Πώς είναι άλλο. Από την ομάδα δεν έτρωγες, από το Πασόκ ρουφούσες όμως. Ποιος το είπε. Ρουφούσα από το Πασόκ. Όλη η Ελλάδα. Άντε ρε οι ασφαλιστές. Αυτοί και ρουφήξατε επί Πασόκ. Τα δικά σου είναι. Έχετε φάει ψαρονέφρε επί Πασόκ εσείς ρε φίλε. Στοπ. Είσαι παλαβός. Άιντε. Γίναμε εμείς μισθό από το κράτος. Καλά σε λέει. Τι λέει αυτός εκεί. Εσύ ρε γιατί γέλα. Εσύ γιατί ήρθες ρε. Γράψε το όνομα τεπώνυμό σου ρε Καστοριανέ που με ξέρεις εμένα Γιαριανό. Έλα εδώ. Ναι. Εσύ πολύ like το πέρασε. Ένα λεπτό Βασίλη. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και θα σας πω. Στο βόλεϊ ο Ηρακλής έχει πιο πολλά πρωταθλήματα. Ναι. Στο μπάσκετ ο Άρης έχει πιο πολλά πρωταθλήματα. Μην βλέπεις πολύ Τσουκαλά γιατί θα σου καεί και σένα το μυαλό. Αυτά που λέω Τσουκαλάς δεν μου τα λες εδώ στην Μαρμίτα εμένα. Ακούστε σου λέω εγώ. Εκεί τα άκουσες. Εκεί τα άκουσες. Στο Τσουκαλά τα άκουσα αυτά και τα λες και εγώ. Εντάξει, πάρε τηλέφωνο εκεί στο Τάκι. Στο Τάκι να πάρεις τηλέφωνο να τα πεις αυτά. Όχι εδώ στην Μαρμίτα. Τσουκαλά τα λέει. Άντε μπράβο, στα βουνά να πας είμαι τον Τσουκαλά. Γιατί ο Κάκος όταν έβαλε στίγμα με τους Παοξίδες το πλήρωσε εδώ. Το πλήρωσε εδώ σε αυτή την καρέκλα. Ο Τσουκαλάς είπε θα ξυριστεί η παλιοδερφή, αλλά δεν έκανε τίποτα. Άντε μπράβο. Αυτά να πεις αλλού. Τρία έχει ο Πάοκ. Άντε μπράβο Ολυμπιακέ. Είναι έτσι ρε. Έβαλα στοίχημα με τους Παοξίδες. Έβαλα στοίχημα με τους Παοξίδες. Συγγνώμη λίγο. Έβαλα στοίχημα με τους Παοξίδες. Τα κατέβασα τα παντελόνια μου. Τα κατέβασα. Αν πάρουν τάπλου. Τα κατέβασα. Αυτός είπε να ξυρίσει το κεφάλι. Το ξύρισε. Όχι. Δε Τσουκαλά εσύ και μετά να μιλήσεις εδώ. Άντε μπράβο, αυτά που λες ο Τσουκαλάς τα είπε. Πότε. Ο Τσουκαλάς τα είπε σε έναν ακροατή του. Εκεί το είδες αυτό το παρμπαλά. Εσύ το αναγάγει συνέχεια. Τα παντελόνια τα κατέβασες μετά τον τελικό. Ναι. Μου πήρε double. Ναι. Αφού θα βάλει στοίχημα. Είχες πει όμως θα λες είμαι αδερφή, δεν το είπες. Το είπε. Ορίστε. Τι λες. Είχες βγει και θα πεις. Άμα πάρω ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, εγώ θα βγω και θα πω είμαι αδερφή. Πες μας για το παράρτημα που λες, τι έγινε, το είδες στο μάτς. Το υποκατάστημα. Είδα τις παρέες. Επειδή μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος, ο Γιάννη το Μαλάτο, ξέρει πόσο το σέβομαι και τον εκτιμώ και καμιά κουβέντα μπορεί να γίνει πάνω στη ροή του λόγου. Για την ομάδα. Έτσι. Για το κόμμα. Γενικά ρε παιδί μου, το χαρακτήριζα πλήρως σκατόγερο, ξέρω εγώ. Δεν το θεωρώ σκατόγερο και το ξέρει. Τι δεν πειράζει. Ρε φίλε, πάνω στη ροή της κουβέντας. Μπορεί να πούμε κάτι. Από την ορμή, επειδή είμαστε παρορμητικοί, επειδή είμαστε δοτικοί, επειδή αγαπάμε, επειδή μας αρέσει. Εγώ δεν είμαι. Εντάξει. Εγώ σκέφτομαι πρώτα. Εγώ είμαι. Εντάξει. Τέλος. Λοιπόν, λίγη παρεξήγηση. Σκέψου ότι. Και το πάω χάεφ. Θα λέω ρε. Θα στα λέω ρε γέρο, θα σου τρυπήσω τον εγκέφαλο. Θα σε κάνω εγώ να αλλάξω η πίστη και ομάδα. Στο ταβάνι θα χοροπηδάς. Ή θα σε κάνω άνθρωπο ή θα σε βάλω πάλι στο χειρουργείο. Λοιπόν, λοιπόν, ποδοσφαιρικά είναι μια χαρά. Ολυμπιακός Άρης το έφτασε μέχρι. Και πολιτικά θα σε κάνω κουκλί. Ακούω. Ολυμπιακός. Κουκλί θα σε κάνω. Μια χαρά είναι. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλινό στο τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο τριάδι, για μέρα